Nikon, σειρά V700, η νέα bridge κάμερα της Nikon. ...60x οπτικό zoom, το οποίο μπορούμε να το μεγαλώσουμε, να το επεκτείνουμε στο ψηφιακό D-Dynamic Fine Zoom, το ονομάζει η Nikon, το οποίο πάει στα 120x, δηλαδή το διπλό. Οπτικό όμως 60, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι μία από τις ελάχιστες bridge μηχανές που έχουν τόσο πολύ οπτικό zoom. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, ανταπτοράκι φόρτισης, USB έξοδο, φορτιστής μπρίζας. Όμως βλέπουμε ότι είναι αγγλικό το βίσμα, λογικά θα έχει και ένα ανταπτοράκι άλλο. Α, εδώ, εδώ. Νότο. Αυτό είναι το ανταπτοράκι του. Το βάζεις την πρίζα και σου βγάζει USB έξοδο. 5V 1A. Η μπαταρία της Nikon. 3,8 volt lithium, καλώδιο USB σε micro USB, βλέπω USB σε micro USB, μπροστά κάλυμα για το φακό της μηχανής. Ωραία. Μάνιουαλ για πολύ διάβασμα. Ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, τσέχικα, σλάβικα κτλ. Και εδώ έχουμε. Αχα. Α, εδώ και εγώ. Έχει κανονικό. Λουράκι όμως. Εδώ και εγώ με εκείνο και το ψέμα θα τη βγάζαμε. Της Nikon. Πολύ ωραίο. Ωραίο καινουργίλα. Και φυσικά, για να δουλέψει αυτή η μηχανή, παιδιά, η οποία τραβάει 4K βίντεο μέχρι και 4K ανάλυση, χρειαζόμαστε, το έχω ξαναπεί, κάρτα μνήμης τουλάχιστον. Εδώ μέσα να έχει το σύμβολο 3, το νούμερο 3 μάλλον. UHS 1 ταχύτητας 3. Ωραία. Δηλαδή, για να, επειδή το bitrate είναι πολύ ψηλό στα 4K βίντεο, χρειαζόμαστε μεγάλη ταχύτητα ανάγνωσης, γραφής κυρίως, όπου γράφει τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης. Άρα, αυτή υποστηρίζει 95, λέει, ανάγνωση και αν δούμε πίσω, 90 γραφής. Αν η ταχύτητα είναι πολύ μικρότερη, κάτω από τα 90, 60-50, δεν θα κάνει. Δεν θα τραβήξει 4K βίντεο και πάμε να δούμε την κάμερα. Εδώ είναι η φωτογραφική μηχανή. Καινούργια. Αυτή εδώ είναι. Η Nikon. Μπροστά. Πίσω. LCD 3 ιντζών, υψηλής ανάλυσης, 921.000 dot, περιστρεφόμενη, έτσι ώστε μπορούμε να τραβήξουμε και selfie φωτογραφία ή selfie βίντεο. Ωραία. Μπροστά. Το focus της V700 είναι διπλής ανίχνευσης, 5 stop και έχουμε zoom είτε από τον standard διακόπτη, zoom in, zoom out, καθώς και από ένα πλευρικό διακόπτη
που μας βοηθάει όταν την κρατάμε να μπορούμε να ρυθμίσουμε το zoom. Είναι στο auto, on off, εδώ. Έχει το κουμπάκι on off. Ωραία. Ω, υψηλή ανάλυση αυτόν. Ελληνικά. Εδώ είμαστε. Snap Bridge το ονομάζει η Nikon. Χρήση του Snap Bridge για να αποστείλετε φωτογραφίες στην έξυπνη συσκευή και κοινοποίηση στο ίντερνετ. Πάτησε μενού για παράλληλα και ρύθμιση μετά από το μενού δικτύου. Εδώ είναι μια εφαρμογή που κατεβάζουμε στο κινητό, η Snap Bridge της Nikon, και μπορούμε να στέσουμε το κινητό με τη μηχανή και να αποστείλουμε φωτογραφίες είτε από τη μηχανή στο κινητό είτε απευθείας στο ίντερνετ. Καθώς υποστηρίζει, έχει Wi-Fi και αν δεν κάνω λάθος η μηχανή έχει και να το δω, ναι, έχει και NFC. Λοιπόν, ok, πάμε να το παραβλέψουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι άμα συνδέσετε το κινητό σας και το κινητό υποστηρίζει NFC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε με Wi-Fi, απλά κουμπάτε τη μία συσκευή δίπλα στην άλλη και γίνεται αυτόματα η σύνδεση. Μενού άκυρο, πάμε τώρα να, δεν θέλω να κάνουμε σύνδεση, επιλογή χρονικής ζώνης και ρύθμιση ημερομηνία, ναι. Τώρα εδώ εμείς σε ποιο ανήκουμε, Athens, εδώ, ωραία, ημέρα, μήνα, έτος. Και έχουμε σήμερα 18 11 του 17. Η ώρα είναι 3 και 32. Και 32. Έχω και το βοηθό πίσω. Στα παρασκήνια, το Σπύρο, το Βερίκιο. Οκ. Και σεταρίστηκε η μηχανή. Εδώ είμαστε. Μάλιστα, ρυθμίσεις λοιπόν την ποιότητα εικόνας και βίντεο, ρυθμίσεις του βίντεο, ρυθμίσεις συνδέσεων, Wi-Fi, Bluetooth, NFC και ρυθμίσεις οθόνης. Να πούμε ότι υποστηρίζει μέχρι 20 MP είναι ο φακός της και 20,3 για την ακρίβεια. Και έχει ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο, εδώ, όπως βλέπετε μέσα εδώ. Καλύτερο από μία Sony που είχα, πιο καθαρό. Μάλιστα όταν βάζετε εδώ το μάτι, κλείνει. Το βλέπετε, έχει στήρα και κλείνει. Διαβάζει ότι κοιτάτε από το μέσα. Η συνέχεια, σε επόμενο βιντεάκι, αφού τη δούμε, την τεστάρουμε, θα πούμε λεπτομέρειες. Σπυράκο, θες να προσθέσεις κάτι? Να δεις το φακό. Δεις το φακό, ναι. Να το. 60p οπτικό, 4K ανάλυση. Το παραδράκι γύρω που βάζει το μάτι. Ναι, θα το δούμε. Γεια σας από μένα, φίλοι μου.